Χαίρετε. Ένα πολύ γλυκό βίντεο, πολύ γλυκό email, ένα γλυκό vlog. Έχει γράψει φίλη σχέση πατέρα με κόρη. Αγαπητή κυρία Θέκλα, σας παρακολουθώ περίπου 2 χρόνια τώρα και θα ήθελα να σας πω συγχαρητήρια για το έργο σας. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, ο μπαμπάς μου πριν από μερικά χρόνια έπαθε κατάθλιψη και από τότε λαμβάνει καθημερινά μια ελαφριά αγωγή. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια όμως, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η σχέση μας δεν είναι βαθιά και πληγώνομαι. Δεν μου δίνει όση σημασία χρειάζομαι και όσο διάστημα βρισκόμαστε μαζί στο σπίτι σχεδόν δεν επικοινωνούμε. Είναι συνεχώς στο τάμπλετ του και απομονώνεται. Ενώ ξέρω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό καταθλιπτικό ανθρώπου, δεν το διαχειρίζομαι. Μάλλον θες να πεις δεν μπορώ να το διαχειριστώ δημιουργικά. Και με πληγώνει και νιώθω απόρριψη. Δεν έχω το θάρρος να του μιλήσω και νιώθω αμηχανία. Θα ήθελα πολύ να κάνετε ένα βιντεάκι με αυτό το θέμα και για τις σχέσεις μας με γονείς με κατάθλιψη. Ευχαριστώ πολύ. Κόρη μου, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα, που είναι ένα θέμα που απασχολεί δυστυχώς πάρα πολλά παιδιά. Παιδιά γονέων με κατάθλιψη. Θυμάμαι όταν σπουδάζαμε στο πανεπιστήμιο, είχε γίνει ιδιαίτερη μνήμα σε διάφορες μελέτες που έγιναν μέχρι τότε, μέχρι το 93-97 που ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο, σε παιδιά καταθλιπτικών μητέρων. Γιατί τότε, τη δεκαετία του 90, ακόμη δεν είχε αρχίσει να δίνεται έμφαση, κακώς φυσικά, δεν είχε αρχίσει να δίνεται έμφαση στη σημασία του ρόλου της σχέσης του πατέρα με το παιδί. Μέχρι τότε, μέχρι εκείνη την εποχή, θεωρούνταν ότι η σχέση της μητέρας με το παιδί είναι πιο σημαντική στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού από τη σχέση του πατέρα με το παιδί. Ενώ σήμερα γνωρίζουμε και είμαστε σε θέση να το τεκμηριώσουμε ότι είναι εξίσου σημαντική η σχέση πατέρα-παιδιού όπως η σχέση μητέρας-παιδιού και ότι δεν παίζει τόσο πολύ ρόλο το φύλο του γονέα αλλά η ποιότητα της σχέσης που έχει ο γονέας με το παιδί και ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να προωθούμε υγιείς σχέσεις, γονεϊκές σχέσεις και με τον πατέρα και με τη μητέρα ενός παιδιού. Δεν έλεγαν καλά πράγματα οι μελέτες εκείνες. Έλεγαν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με καταθλιπτική μητέρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναπτύξουν και οι ίδιοι κάποιας μορφής συναισθηματική διαταραχή, διαταραχή συναισθήματος, ίσως μια πιο ελαφριάς μορφής κατάθλιψη, εάν δεν έχουν τη γενετική προδιάθεση για κατάθλιψη και οι ίδιοι, ή να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση ή γενικότερα να δυσκολεύονται με τη συνδεσιμότητα, με την υγιή συνδεσιμότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Είναι αλήθεια πως ένας καταθλιπτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που βιώνει κατάθλιψη, δεν μπορεί να συνδεθεί με κανέναν και πόσο μάλλον με τα παιδιά. Θα μιλήσω λίγο εμπειρικά, επειδή έχω βιώσει κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας των παιδιών μου, από τα 32 μου χρόνια περίπου μέχρι και τα 36 είχα σίγουρα κατάθλιψη και διαταραχή πανικού. Και όπως γράφω και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», νιώθω ενοχές ως μητέρα, γιατί εκείνη την περίοδο ήμουν αντιδραστική και δεν πήγαινα να κάνω την ανάλογη αντικαταθλιπτική θεραπεία, αρκούμουν μόνο στη ψυχοθεραπεία, που η ψυχοθεραπεία δεν αρκεί μόνο όταν κάποιος έχει σοβαρής μορφής κατάθλιψη. Χρειάζεται και αντικαταθλιπτική θεραπεία, συνταγογράφηση, διάγνωση και συνταγογράφηση από ψυχίατρο. Νιώθω ενοχές που ήμουν αντιδραστική και δεν πήγαινα στο ψυχίατρο και γι' αυτό το λόγο επιμένω στο πόσο σημαντικό πράγμα είναι όταν έχουμε κάτι τόσο σοβαρό όπως η κατάθλιψη ή η διαταραχή πανικού ή αγχώδη διαταραχή να παίρνουμε και φαρμακευτική θεραπεία εφόσον ο ειδικός ψυχίατρος που θα επισκεφτούμε το κρίνει απαραίτητο και μας διαγνώσει ότι έχουμε μια διαταραχή συναισθήματος η οποία χρειάζεται νευροχημική ρύθμιση μέσω ίσως αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Δεν ξέρω ο πατέρας σου τι θεραπεία κάνει. Λες κάνει μια ελαφριά αγωγή, γιατί πολύ συχνά άνθρωποι με κατάθλιψη δεν είναι σωστά διαγνωσμένοι και δεν παίρνουν τη σωστή θεραπεία, γιατί πολλές φορές άνθρωποι με κατάθλιψη, αντί να πάνε στον ειδικό ψυχίατρο που είναι ο πλέον κατάλληλος για να κουράρει, να διαγνώσει και να θεραπεύσει
ανθρώπους με κατάθλιψη. Μπορεί να πάνε σε ένα απλό παθολόγο ή σε κάποιον ιατρό άλλης ειδικότητας, ο οποίος θα τους συνταγογραφήσει είτε χαμηλότερη δόση αντικαταθλιπτικών από αυτή που χρειάζονται, είτε άλλου είδους φάρμακο από αυτό που είναι καταλληλότερο για αυτούς, ή να τους δώσει κάποιο ηρεμιστικό φάρμακο, όπως μια βενζοδιαζεπίνη, όπως είναι τα Ζάναξ, τα Βάλιουμ που παίρναν παλιότερα, το οποίο δεν είναι θεραπεία, το οποίο είναι μια μερική συμπτωματική αντιμετώπιση. Δεν ξέρω ο πατέρας σου εάν πάει σε ψυχίατρο, δείξε το αυτό το βίντεο σε παρακαλώ. Εφόσον έχει tablet θα μπορεί να μπει στο κανάλι και να δει το βίντεο. Δείξε το αυτό το βίντεο, εννοείται ότι δεν, τα στοιχεία σου και τα στοιχεία της ποια είσαι είναι, θα σφράγει στο μυστικό. Δεν έχω, ούτε έχω διαβάσει οτιδήποτε από το mail το οποίο να προδίδει την ταυτότητά σου, ούτε την ηλικία σου, ούτε τίποτα. Δεν έχει λόγο να αγχώνεται ο πατέρας σου ή να νιώθει ότι το έχει προσβληθεί με αυτό το βίντεο. Δείξε το αυτό το βίντεο και πες του ότι εάν δεν πηγαίνει σε ψυχίατρο, να πάει σε ψυχίατρο και αν νιώθει ότι η θεραπεία που κάνει δεν είναι επαρκής, να πάει να το συζητήσει με τον την ψυχίατρο του για να προσαρμογή της δόσης ή αλλαγή του φαρμάκου, γιατί μιλάω και από προσωπική πείρα, δεν ταιριάζουν όλοι οι άνθρωποι με όλα τα φάρμακα και χρειάζεται μια στενή συνεργασία με τον ψυχίατρο του ασθενούς. Και ακόμη καλύτερα αν πηγαίνει και σε ψυχολόγο και μεταξύ ψυχολόγου, ψυχίατρου και ασθενούς, ούτως ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή θεραπεία. Εκείνα τα χρόνια, αγάπη μου, από τα 32 μέχρι τα 36 που είχα κορυφωμένη την κατάθλιψη και τη διαταραχή πανικού τα τελευταία 2 χρόνια, δεν μπορούσα να συνδεθώ με τα παιδιά μου, δεν τους άντεχα. Δεν άντεχα, δεν είχα αντοχές. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Δεν μπορούσα να έρθω κοντά συναισθηματικά με τα παιδιά μου, επειδή είχα μέσα μου ένα τεράστιο συναισθηματικό κενό, είχα μέσα μου μια μαύρη τρύπα εδώ στο στήθος που μου κατάπινε οποιοδήποτε συναίσθημα. Και νιώθω ενοχές και νιώθω άσχημα που δεν έκανα νωρίτερα τη θεραπεία. Και όταν έκανα τη θεραπεία στα 36 μου, αυτό που μου είπαν και τα δυο μου τα παιδιά είναι ότι πήραμε τη μαμά μας πίσω. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα όσοι είμαστε γονείς να φροντίζουμε τη ψυχική και τη σωματική μας υγεία ως υποχρέωση και προς τα παιδιά μας. Λυπάμαι γι' αυτό που βιώνεις. Δεν φταίς εσύ. Δεν φταίς εσύ που ο πατέρας σου δυσκολεύεται να συνδεθεί μαζί σου. Δεν φταίς εσύ. Δεν φταίς εσύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι αξιαγάπητη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι άξια της αγάπης και της προσοχής του πατέρα σου. Αυτό έχει να κάνει με τη ψυχική υγεία του πατέρα σου και τη ψυχολογική κατάσταση του πατέρα σου. Πέρα από την κατάθλιψη, μπορεί να συμβαίνουν και άλλα πράγματα, τα οποία, εάν δεν πηγαίνει σε ψυχολόγο, είναι καλή ιδέα να πάει σε ψυχολόγο για να τα διαχειριστεί. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι συμβαίνει στην περίπτωση του πατέρα σου. Έχω γνωρίσει όμως αρκετούς γονείς, οι οποίοι ζουν σε μια κατάσταση θλιβερή, σε μια κατάσταση χαμένη μέσα στον πόνο και στη θλίψη και στην κατάθλιψη, επειδή έχουν αποφασίσει να ματαιώσουν τα όνειρά τους, να πουλήσουν τα όνειρά τους για να ακολουθήσουν αυτό που ζητάει η κοινωνία από αυτούς, ή αυτό που ζητάει οι γονείς τους από αυτούς, ή αυτό που ζητάει το άμεσο περιβάλλον τους από αυτούς. Δεν ξέρω αν ο πατέρας σου είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έχει πουλήσει την αυθεντικότητά του ή έχει υποκύψει στις πιέσεις των γύρω του ώστε να ζει μια ζωή που δεν θέλει. Γιατί η μακροχρόνια κατάθλιψη και η συνεχόμενη κατάθλιψη πολλές φορές μπορεί να είναι και απότοκο όχι μόνο γονιδιακής προδιάθεσης, όχι μόνο ακατάλληλης θεραπείας, αλλά και απότοκο μιας συνεχιζόμενης κακοποίησης του εαυτού μας, καταπίεσης του εαυτού μας, να μένουμε σε καταστάσεις που δεν είμαστε υγιείς σε αυτές. Γι' αυτό το λόγο φωνάζω τόσες πολλές φορές και λέω καλύτερα να χωρίσει ένα ζευγάρι, για παράδειγμα, και να είναι και οι δυο οι γονείς ξεχωριστά υγιείς προσωπικότητες και να μπορούν να συνδεθούν ουσιαστικά με τα παιδιά τους, παρά να μένουν μαζί με το ζόρι και να μαραζώνουν και να έχουν οι γονείς μαραζωμένα, να έχουν τα παιδιά μαραζωμένους γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να συνδεθούν ουσιαστικά με αυτούς. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό στην περίπτωση του μπαμπά σου. Μια υπόθεση κάνω. Εντάξει, και μιλάω γενικά. Άρα, ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με διάγνωση και θεραπεία με ψυχίατρο και συνεχή επικοινωνία μεταξύ των τριών. Τώρα για σένα κόρη, δεν είσαι υπεύθυνη εσύ για την υγεία του πατέρα σου. Γι' αυτό σου είπα δείξε το βίντεο. Δεν είσαι υπεύθυνη εσύ για την ψυχική υγεία του πατέρα σου. Δεν είναι ο δικός σου ο ρόλος να φροντίζεις την ψυχική υγεία και ισορροπία του πατέρα σου. Η δική σου η θέση και ο δικός σου ο ρόλος είναι να ζήσεις την νεότητά σου,
ή την εφηβεία σου και να προστατεύσεις την πολύτιμη ψυχή σου από τραύματα αχρίαστα. Είναι αχρίαστο τραύμα να προσπαθείς συνεχώς να πάρεις αγάπη, προσοχή, στοργή, συνδεσιμότητα από έναν άνθρωπο που δεν δύναται να σου τη δώσει. «Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος», έλεγαν οι αρχαίοι μου προγονείς. Δεν μπορείς να πάρεις τίποτα από κάποιον που δεν έχει. Εφόσον ο πατέρας σου δεν νιώθει μέσα του χαρά, δεν νιώθει μέσα του αγάπη, δεν είναι συνδεδεμένος με τον εαυτό του, δεν μπορεί να συνδεθεί μαζί σου, κόρη μου. Συζήτησε το θέμα και με τη μητέρα σου και ζήτησε να κάνεις και εσύ ψυχοθεραπεία. Τώρα που είσαι νεαρή, τώρα που είσαι μικρή. Γιατί η ψυχοθεραπεία στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου, στα εφηβικά και στα νεανικά χρόνια, μπορεί να κάνει θαύματα. Το έχω δει με πολλά παιδιά αυτό το πράγμα. Παιδιά που έχω παραπέμψει σε παιδοψυχολόγους, παιδιά που μπορεί να ήταν και 10 ετών και 15 ετών και 16 ετών, που έχουν κάνει ψυχοθεραπεία από ενωρίς, πόσο τους έχει βοηθήσει στο να ζήσουν μια υγιή, φυσιολογική, ψυχικά ισορροπημένη ζωή στην πορεία. Χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία ώστε να ενδυναμωθείς, ώστε να περιθάλψει η ψυχοθεραπεία το τραύμα που σου έχει προκληθεί από αυτή την κατάσταση που περιγράφεις με τον πατέρα σου, να ενδυναμωθείς ώστε να μην πέσεις στην παγίδα να γίνεις γονεοποιημένο παιδί, να μην πάρεις επάνω σου το βάρος της ψυχικής διαταραχής του πατέρα σου και της ασθένειας, θα έλεγα, του πατέρα σου και να μπορέσεις να ζήσεις τη ζωή σου ξέγνιαστα. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει κατάθλιψη και ένας άνθρωπος ο οποίος επιμένει στην κατάθλιψη, επειδή υπάρχουν και τα λεγόμενα δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας, υπάρχει ένα φαινόμενο που κάποιοι άνθρωποι μιζεριάζουν και καταλήγουν να υποσυνείδητα να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε θεραπεία και να νιώθουν οικεία μέσα στη συνθήκη της κατάθλιψης. Και επειδή μου έχει γίνει και σχετικό ερώτημα πρόσφατα, να το αναφέρω, ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιζέριας και κατάθλιψης. Η κατάθλιψη είναι μία ψυχική διαταραχή, η οποία έχει νευροψυχολογικό και βιοχημικό υπόβαθρο, που αν ένας άνθρωπος διαγνωστεί ότι έχει κατάθλιψη και κάνει την σωστή αντικαταθλιπτική θεραπεία και την ψυχοθεραπεία, μπορεί να την ξεπεράσει, μπορεί να ξεπεραστεί. Η μιζέρια είναι μία συνθήκη παραίτησης από τη ζωή. Μία συνθήκη του στυλ «δεν θέλω να προσπαθώ», «δεν θέλω να αγωνίζομαι», «δεν θέλω να βγω από αυτό το οικείο περιβάλλον που έχω, που είναι σε μένα, το να είμαι καταθλιπτική, να είμαι καταθλιπτικός και να ξεχνιέμαι στο ποτό, να ξεχνιέμαι στις εξαρτήσεις μου, να ξεχνιέμαι σε οτιδήποτε άλλο». Είπα για μένα προηγουμένως ότι έχω νοσήσει με κατάθλιψη και έχουν ταλαιπωρηθεί και τα παιδιά μου. Εκείνο το διάστημα πήγαινα σε ψυχολόγο. Ο ψυχολόγος που πήγαινα τότε δεν ήταν υπέρ της αντικαταθλιπτικής θεραπείας. Μου έλεγε η κατάθλιψη είναι φίλη σου και πρέπει να γίνεις φίλη με τον πόνο σου και πρέπει να αντέξεις τον πόνο σου και να πάρεις τα πνευματικά μαθήματα κλπ. Αυτό μου έλεγε. Και εγώ κακώς δεν αντέδρασα και εγώ κακώς δεν πήγα και κάπου αλλού και δεν πήγα να πάρω και μια δεύτερη γνώμη. Προσπαθούσα όμως όλη εκείνη την περίοδο, προσπαθούσα με ό,τι μέσα είχα στη διάθεσή μου. Δεν είχα στη διάθεσή μου το πολύ σπουδαίο μέσο της φαρμακευτικής αντιμετώπισης. Να είμαι καλά. Γι' αυτό τον λόγο, αυτά τα 4 χρόνια που σας λέω, κάναμε και ταξίδια με τα παιδιά, κάναμε και εκδρομές, κάναμε και πολλές δραστηριότητες. Προσπαθούσα συνέχεια να κάνω πράγματα για να είμαι καλά και να είναι τα παιδιά μου καλά, παρόλο που ήμουνα σε κατάθλιψη. Εάν είχα μιζεριάσει και ήμουνα και σε κατάθλιψη παράλληλα, δεν θα προσπαθούσα τίποτα. Και δεν θα έκανα καμία προσπάθεια για να βγω από εκείνο το φαυλοκύκλο. Και κάνοντας αυτές τις προσπάθειες κατέληξα στο να πάω στο ψυχίατρο. Και μάλιστα όταν είχα πάει στο ψυχίατρο, είχα σταματήσει να κάνω ψυχοθεραπεία με εκείνο το συγκεκριμένο ψυχολόγο, ο οποίος ήταν εναντίον της αντικαταθλιπτικής θεραπείας. Και μάλιστα εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι ενοχλήθηκε κιόλας που είχα σταματήσει την ψυχοθεραπεία. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ την είχα κάνει την ψυχοθεραπεία μου αρκετά χρόνια κοντά του. Ήμουνα υπερβολικά θετική απέναντί του, ίσως αυτό να μην ήταν και ιδιαίτερα καλό. Υπάρχει ένα ολόκληρο playlist για την ψυχοθεραπεία που όσοι έχετε απορίες και θα γράψετε κάτω από αυτό το βίντεο μπορεί να τις δείτε για το πώς επιλέγουμε ψυχολόγο και πώς διαχειριζόμαστε, ποια είναι τα δικαιώματα ψυχολόγου και πελάτη. Έχουμε κάνει βίντεο με την Αριστονίκη, δείτε το. Θα απαντήσω στα σχόλια αυτά τα θέματα. Όπως και να έχει. Το μιζέριας μας σημαίνει παρετούμε.
παρετούμε και αρέσκομαι στο να κλαίγομαι, αρέσκομαι στο να μην είμαι καλά, δεν κάνω καμία προσπάθεια να βγω από τη δύσκολη φάση στην οποία βρίσκομαι. Μπορεί ο πατέρας σου να έχει μιζεριάσει, κουκλάρα μου. Μπορεί να μην είναι ότι δεν κάνει σωστή θεραπεία, μπορεί να έχει μιζεριάσει. Και η μιζέρια είναι προσωπική επιλογή, είναι ηθική επιλογή, την οποία οπωσδήποτε δεν οφείλεις να την πληρώσεις εσύ. Οπότε, κουκλάρα μου, πήγαινε να κάνεις ψυχοθεραπεία, να πάρεις τη δύναμή σου στα χέρια σου, να βρεις τον εαυτό σου και να μπορέσεις να βαδίσεις τη ζωή σου ανεξάρτητα από το άφημα του πατέρα σου στην χρόνια κατάθλιψη, που μπορεί ίσως να είναι και μιζέριασμα, γιατί έχει και τον εθισμό μέσα που λες το τάπλετ κλπ. Την αγάπη μου σε σένα, την αγάπη μου σε όλα τα παιδιά γονέων οι οποίοι υποφέρουν από κατάθλιψη, δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι πολύ δύσκολο πράγμα ο γονιός σου να μην μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του, που ο ρόλος του γονέα είναι να στηρίζει συναισθηματικά το παιδί του, να το αγκαλιάζει, να το αγαπάει, να αυτός είναι ο ρόλος του γονέα και όχι οτιδήποτε άλλο. Όχι να είναι ο γονέας σε ανυμπόρια και το παιδί να φροντίζει το γονέα. Αυτή είναι η γονιοποίηση παιδιών για την οποία έχουμε μιλήσει σε πολλά βίντεο. Θες τον εαυτό σου, κουκλάρα μου. Έχεις την αγάπη μου και εσύ και όλα τα παιδιά καταθλιπτικών γονέων. Έχετε την αγάπη μου όλοι οι καταθλιπτικοί γονείς που βλέπετε αυτό το βίντεο και πάρτε σας παρακαλώ κινητοποίηση από αυτό το βίντεο ώστε να κάνετε ουσιαστικά πράγματα για να ξεφύγετε από το φαύλο κύκλο της μιζέριας συνδυασμένης με κατάθλιψη. Έχετε την αγάπη μου όλοι. Μπόρεσα. Σας μιλάω ως survivor, ως επιζώσα. Σας μιλάω ως ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να ξεφύγει από το τέρας της κατάθλιψης. Μπορείτε κι εσείς. Μπορείτε κι εσείς. Υπάρχει playlist για την κατάθλιψη στο κανάλι. Υπάρχει playlist με τον ψυχίατρό μας, με τον Δ. Γρηγόρη Γρηγοριού, που έχουμε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με αυτά. Σας καληνυχτίζω και σας αγαπώ. Φιλιά.